Είναι σε ένα σημείο που διενεργούνται rapid test, να δούμε την εκεί εικόνα, διότι από σήμερα είναι και υποχρεωτικός ο εβδομαδιαίος έλεγχος με rapid test και των εμβολιασμένων με δύο δόσεις. Όλγα, καλή σου μέρα. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη είναι η προσέλευση των πολιτών σήμερα στα κέντρα δειγματοληψίας, τόσο σε αυτά του Υπουργείου Υγείας, όσο και στα ιδιωτικά. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο σημείο των Λατσών, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου πραγματοποιούνται rapid tests. Έχουμε συνομιλήσει με αρκετό κόσμο και αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι ανησυχούν αρκετά από τις ανακοινώσεις των κρουσμάτων, ότι καθημερινά ξεπερνούμε τα 1.000 και χθες ξεπεράσαμε τις 2.000. Όπως φαίνεται, ο κόσμος θα μειώσει πάρα πολύ τις επαφές του. Θα προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε και με κόσμον ο οποίος βρίσκεται εδώ να μας πει την άποψή του. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ανησυχεί έτσι η αυξημένη ροή των... Βεβαίως μας ανησυχεί. Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Τι κάνετε εσείς για να προστατευτείτε έτσι καλύτερα? Κρατούμε τους αποστάσεις, τις μάσκες. Αυτά, έχουμε εμβολιαστεί και θα κάνουμε δύο rapid test. Θα αλλάξει κάτι τώρα για τις γιορτές σε εσάς? Θα γίνει σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο? Οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να... Τα παλιά τα ξεχάσαμε τα. Με ποιους θα περάσετε τις γιορτές? Με την οικογένεια, τα παιδιά μου μόνο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι έτσι, οι απαντήσεις που παίρνουμε είναι αυτές κάτω ότι θα κάνει άτομα με τον πολύ στενό οικογενειακό του κύκλο. Να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και άλλα άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ. Καλημέρα σας. Θέλω να μας πείτε, ανησυχείτε εσείς έτσι με τα αυξημένα κρούσματα που παρουσιάζονται καθημερινά? Ναι, δυστυχώς τα κρούσματα, ναι. Πώς σκέφτεστε εσείς να συνεχίσετε έτσι την από εδώ και πέρα τα μέτρα? Να συνεχίσουμε τα μέτρα όσο μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Λοιπόν, Όλγα μου, έχουμε και δηλώσεις που έχεις πάρει από τον κόσμο πριν από λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να τις ακούσουμε.